Οπότε, να συνεχίσουμε να το ξαναπιάσουμε πάλι. Αυτό είχαμε πει ότι είναι το πιο απλό φίλτρο βαθυπερατό που μπορούμε να φτιάξουμε. Ναι, λέγεται και βαθυπερατό πρώτης τάξης. Είχαμε πει ότι για να κάνουμε την ανάλυση, δηλαδή να υπολογίσουμε πώς μεταβάλλεται το κέρδος με τη συχνότητα και πώς μεταβάλλεται και η φάση με τη συχνότητα, η αντίσταση παραμένει κατά την ανάλυση πάλι ως αντίσταση, γιατί μιλάμε πλέον ότι κάνουμε ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας, και ο πυκνωτής συμπεριφέρεται, είχαμε πει, ως μια αντίσταση, εντός εισαγωγικών αντίσταση, της οποίας η τιμή δίνεται από αυτήν εδώ πέρα τη σχέση. Δηλαδή είναι μια αντίσταση η οποία μεταβάλλεται τιμή της αντιστρόφως ανάλογα με τη συχνότητα. Εδώ και πέρα ισχύουν όλα όσα ξέρουμε από την ηλεκτροτεχνία. Δηλαδή όλοι οι νόμοι, Κίρκοφ, διαιρέτης τάσης, νόμος του ώμου, οτιδήποτε πλέον ισχύουν κανονικά. Οπότε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στο συγκεκριμένο κύκλωμα, αυτό που θέλουμε να υπολογίσουμε εμείς σε πρώτη φάση είναι αυτός εδώ ο λόγος, όπου από αυτόν τον λόγο θα βρούμε τα δύο πράγματα που θέλουμε, δηλαδή τη συνάρτηση του κέρδους και τη φάση που υπάρχει, που εισάγει αυτό το φίλτρο. Έτσι κι αλλιώς, οπότε ξέρουμε ότι το κέρδος είναι έξοδος προς είσοδο, οπότε έχει νόημα να υπολογίσουμε αυτόν εδώ πέρα τον λόγο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι πλέον η αντίσταση και ο πυκνωτής σχηματίζουν ένα διαιρέτη τάσης, εντός εισαγωγικών διαιρέτη τάσης, γιατί πλέον τον πυκνωτή εμείς το θεωρούμε ότι είναι μία αντίσταση, οπότε φανταστείτε ότι είναι σαν να έχουμε δύο αντιστάσεις συνδεδεμένες στη σειρά, όπως είναι εδώ πέρα. Οπότε μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό που ξέραμε, αυτό τον τύπο που ξέρουμε για το διαιρέτη τάση. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι η έξοδος εδώ, το V out, λέμε, τι μας λέει ο διαιρέτης τάσης, είναι η μία αντίσταση εδώ που βάλουμε εδώ και τη γη αναφοράς, που πάει στη γη αναφοράς, δηλαδή είναι η αντίσταση που παρουσιάζει ο πυκνωτής, προς το άθροισμα των δύο αντιστάσεων, επί την τάση που πούμε στην είσοδο. Αυτός είναι ο τύπος, όπως ξέρουμε, του διαιρέτη τάση. Ισχύει πλέον και εδώ πέρα, στην ανάλυση που κάνουμε. Επαναλαμβάνω, η ανάλυση πλέον είναι στη συχνότητα, έτσι, στο πεδίο της συχνότητας. Έχουμε φύγει από το πεδίο του χρόνου. Γι' αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε τον πυκνωτή ως μια αντίσταση και να εφαρμόσουμε το διαιρέτη τάση. Κάναμε την ανάλυση στο πεδίο του χρόνου, πλέον αυτό δεν ισχύει. Έτσι, στο πεδίο του χρόνου είχαμε πει ότι ισχύουν άλλες σχέσεις για τον πυκνωτή. Οπότε, ο λόγος αυτός εδώ που μας ενδιαφέρει ισούται με την αντίσταση του πυκνωτή προς το άθροισμα των δύο αντιστάσεων. Τα λέω αντίσταση του πυκνωτή, εννοώ εντός εισαγωγικών αντίσταση, έτσι δεν είναι νομική αντίσταση. Λοιπόν, οπότε, θα πάμε λιγάκι αυτό να το επεκτείνουμε λίγο. Οπότε, διαιρώ αριθμητή και παρονομαστή με το την αντίσταση του πυκνωτή με το χ σε, οπότε προκύπτει αυτό εδώ το πράγμα, έτσι έχουμε διαιρέσει τον αριθμητή με το χ σε, τον παρονομαστή με το χ σε, οπότε βγαίνει αυτό εδώ. Οπότε, να πάω και αντικαταστήσω την αντίσταση που έχει ο πυκνωτής. Εδώ έχουμε ένα για την αντίσταση του πυκνωτή, οπότε στην ουσία αυτό θα έρθει πάνω, οπότε θα είναι αυτό εδώ πέρα. Το οποίο αυτό μπορώ να το γράψω σε αυτή εδώ πέρα τη μορφή. Αναδιάταξη, δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε ότι εδώ πέρα ότι έχουμε μια συνάρτηση, να συμβολήσουμε με H, η οποία βέβαια είναι συνάρτηση της συχνότητας και είναι βέβαια μηγαδική συνάρτηση, γιατί βλέπετε εδώ πέρα έχουμε το Y, τη μηγαδική μονάδα. Λοιπόν, αυτό απλώς να ξέρετε ότι ονομάζεται συνάρτηση μεταφοράς γενικότερα. Δηλαδή, συνάρτηση μεταφοράς ενός κυκλώματος, όχι ενός φίλτρου, γενικότερα ενός κυκλώματος,
είναι ο λόγος της εξόδου προς την είσοδο. Όταν δουλεύουμε βέβαια τι, στο πεδίο της συχνότητας, δηλαδή θεωρούμε τα στοιχεία πώς συμπεριφέρονται όταν δουλεύουμε στη συχνότητα. Οπότε, έχοντας φτάσει σε αυτό εδώ πέρα, από εκεί πέρα είναι πολύ εύκολο να υπολογίσουμε αυτά που θέλουμε, δηλαδή η συνάρτηση που δίνει το κέρδος του φίλτρου εξορισμού είναι το μέτρο αυτής της συνάρτησης. Μιλάμε για μέτρο επειδή είναι μια μηγαδική συνάρτηση, οπότε η συνάρτηση κέρδους που μας λέει πώς μεταβάλλεται το κέρδος του φίλτρου με τη συχνότητα είναι το μέτρο αυτού του μηγαδικού, αυτής της μηγαδικής συνάρτησης. Εδώ πέρα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη. Εδώ στην ουσία έχουμε μια τέτοια μορφή. Έχουμε ένα μηγαδικό που είναι το αJB. Οπότε, αν θέλουμε να υπολογίσουμε το μέτρο ενός μηγαδικού, το μέτρο ενός μηγαδικού τέλος πάντων στην ουσία είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Μοιάζει λίγο με το πυθαγόριο θεώρημα. Α τετράγωνο και β τετράγωνο. Οπότε στην ουσία, αν πάμε εδώ πέρα πάλι, το μέτρο του μηγαδικού είναι στη μηγαδική αυτή συνάρτηση. Αυτό εδώ πέρα, τα υψώνω στα τετράγωνα, έτσι. Εδώ το α παίζει το ρόλο του 1 και το β παίζει το ρόλο του F2PRC. Και όλο αυτό βέβαια τετραγωνική ρίζα, δηλαδή στην N δεύτερο. Οπότε αυτή εδώ πέρα είναι η συνάρτηση του κέρδους. Μας λέει πώς μεταβάλλει το κέρδος του φίλτρου με τη συχνότητα. Για διάφορες τιμές της συχνότητας βλέπουμε τι κέρδος έχει το φίλτρο. Αυτό που θα το γράψουμε λιγάκι πιο απλά, να χρησιμοποιήσουμε ένα επιπλέον συμβολισμό. Απλώς πρώτα απ' όλα δούμε σε πρώτη φάση ποια είναι η συχνότητα αποκοπής. Δηλαδή θέλουμε να υπολογίσουμε ποια είναι η ευσύ. Έτσι, η συχνότητα αποκοπής. Δηλαδή η συχνότητα που το κέρδος έχει γίνει μείον 3 δεσιμπέλ σε σχέση με τη μέγιστη τιμή, έχει πέσει 30 δεσιμπέλ σε σχέση με τη μέγιστη τιμή, έχει γίνει το 70% της μέγιστης τιμής. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι όταν F ίσον 0, δηλαδή είμαστε στο DC, το κέρδος είναι πόσο, μονάδα, το οποίο αντιστοιχεί σε μείον, συγγνώμη, σε 0 δεσιμπέλ. Οπότε, και αυτή είναι και η μέγιστη τιμή του κέρδους, έτσι, στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Το κέρδος είναι μονάδα, δεν είναι κάτι παραπάνω από τη μονάδα. Είπαμε συνήθως στα φίλτρα το κέρδος είναι μονάδα, αλλά θα μπορούσε να ήταν και κάτι το οποίο δεν ήταν μονάδα. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα φίλτρο το οποίο να έχει κέρδος 10, 20 κ.ο.κ. Στο συγκεκριμένο το κέρδος στη μηδενική συχνότητα που θεωρείται ότι εκεί πέρα έχουμε το μέγιστο κέρδος, γιατί αφού πρόκειται για βαθυπερατό φίλτρο, το μέγιστο κέρδος του φίλτρου θα εμφανιστεί εκεί πέρα στη συχνότητα 0. Γιατί από εκεί πέρα το κέρδος αρχίζει να πέφτει πολύ αργά στην αρχή, στη ζώνη διέλευσης και ύστερα πιο απότομα όταν φύγουμε από τη ζώνη διέλευσης. Οπότε στη συχνότητα FC, η οποία είναι προς το παρόν άγνωστη, το κέρδος θα έχει γίνει μείον 3 δεσιμπέλ, αυτό θα έχει πέσει 3 δεσιμπέλ κάτω από τη μέγιστη τιμή, που είναι τα 0 δεσιμπέλ, ή σε κανονικούς αριθμούς, σε αυτή τη συχνότητα το κέρδος έχουμε πει ότι γίνεται εξορισμού 0,707, το οποίο είπαμε αντιστοιχεί σε μείον 3 δεσιμπέλ. Αν το κέρδος ήταν κάτι άλλο, δηλαδή το μέγιστο κέρδος ήταν 10, θα θεωρούσαμε ότι η συχνότητα FC είναι αυτή στην οποία το κέρδος έχει γίνει το 70% της μέγιστης τιμής, δηλαδή έχει γίνει 7,07 ή τα αντίστοιχα σε δεσιμπέλ. Οπότε κάθε φορά τη συχνότητα FC την παίρνουμε σχετικά με το μέγιστο κέρδος, όπου για βαθυπερατό φίλτρο το μέγιστο κέρδος θεωρείται ότι είναι σε αυτή το πέρα τη συχνότητα, στη μηδενική συχνότητα. Οπότε ανάλογα πόσο είναι το κέρδος σε αυτή τη συχνότητα, η FC είναι είτε το 70% του μέγιστου κέρδους, αν μιλάμε για καθαρό αριθμό, είτε 3 δεσιμπέλ λιγότερο από τα δεσιμπέλ που αντιστοιχούν στη μηδενική συχνότητα. Οπότε πάμε να βρούμε σε αυτό εδώ πέρα ποια είναι η συχνότητα η FC. Οπότε σε αυτή τη συχνότητα το κέρδος θα έχει γίνει 0,707, το οποίο 0,707 είπαμε ότι είναι το 1 προς
ρίζα 2 ισοδύναμα. Οπότε, αν υψώσουμε στο τετράγωνο, το οποίο σημαίνει ότι το 1 συν f τετράγωνο π 2 π r συν τετράγωνο κάνει 2, το οποίο σημαίνει ότι το f τετράγωνο π 2 π r συν στο τετράγωνο κάνει μονάδα, το οποίο σημαίνει ότι το Fc είναι εδώ πέρα, έτσι είναι η συχνότητα αυτή την Fc που ψάχνουμε, οπότε Fc είναι εδώ πέρα. Οπότε το Fc τετράγωνο είναι 1 προς 2 πι rc στο τετράγωνο, οπότε η συχνότητα αποκοπής σε αυτό το φίλτρο το πολύ απλό είναι αυτή εδώ. Αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, το συναντάμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ συχνά αυτό εδώ πέρα, στα φίλτρα, τουλάχιστον στα απλά φίλτρα. Οπότε, σε αυτό το φίλτρο πλέον ξέρουμε, αυτό χωρίς απόδειξη, ότι η συχνότητα αποκοπής είναι το 1 προς 2 π RC. Οπότε, επιλέγοντας κατάλληλα την αντίσταση και τον πυκνωτή, εγώ μπορώ να καθορίσω ποια θα είναι η συχνότητα αποκοπής του φίλτρου. Οπότε, αν πάμε λιγάκι πίσω εδώ στην έκφραση που έχουμε για τη συνάρτηση του κέρδους, είπαμε ότι η έκφραση είναι αυτή εδώ. Εδώ το 2πι rc είναι το 1 προς fc, δηλαδή αυτή εδώ πέρα η έκφραση γράφεται έτσι. Ή αν θέλουμε μπορούμε να το γράψουμε και έτσι. Αλλά πιο συνηθισμένη μορφή είναι αυτή εδώ πέρα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ένα βαθυπερατό φίλτρο, να ξέρετε το βαθυπερατό φίλτρο, η συνάρτηση του κέρδους, δηλαδή η συνάρτηση που δείχνει πώς μεταβάλλει το κέρδος με τη συχνότητα, είναι σε αυτή εδώ πέρα τη μορφή. Το μόνο που μπορεί να αλλάζει είναι ο εκθέτης. Δηλαδή, αντί για 2, εδώ εκθέτει να έχει 3, 4, 5, 6 κ.κ. Αλλά γενικότερα, η πιο συνηθισμένη μορφή τη συνάρτηση κέρδους ενός βαθυπερατού φίλτρου, να ξέρετε ότι είναι αυτή εδώ πέρα. Σε αυτή εδώ πέρα τη μορφή, όπου το Fc σε αυτό το φίλτρο έτσι είναι το 1 προς 2 π rc. Λοιπόν, πότε το βρήκαμε το 1, δηλαδή τη συνάρτηση κέρδους, πάμε να βρούμε και τη συνάρτηση φάση, γιατί έχουμε πει ότι ένα φίλτρο για να προσδιοριστεί πλήρως θα πρέπει να ξέρουμε και τι κέρδος έχει, αλλά και πώς επιδράει στη φάση των σημάτων, δηλαδή τι καθυστέρηση μπορεί να εισάγει στο σήμα εισόδου. Λοιπόν, εμείς είχαμε βρει, πάμε πάλι στην αρχική συνάρτηση, αυτή που είχαμε βαφτίσει, συνάρτηση H, τη συνάρτηση μεταφοράς. Αυτό εδώ πέρα είχαμε βρει. Εντάξει. Είχαμε πει ότι το μέτρο αυτής της συνάρτησης είναι το κέρδος του φίλτρου, είναι αυτό που υπολογίσαμε. Για να βρούμε τη φάση, πρέπει να βρούμε πάλι τη φάση ενός μυγαδικού. Λοιπόν, η θεωρία μας λέει ότι αν έχω ένα μυγαδικό αυτής της μορφής, όπως είναι εδώ πέρα, αυτό που λέμε φάση του μυγαδικού είναι μείον αντίστροφη φακτωμένη του β προς α. Αυτό από την θεωρία, παιδιά, των μυγαδικών. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει μυγαδικούς, πιθανώς να έχετε κάνει, πιθανώς και να μην έχετε κάνει και πάρα πολύ, να τα έχετε ξεχάσει. Αυτά εμείς απλώς να τα παίρνουμε, θα να πω, απευθείας. Δηλαδή, όταν έχουμε μια συνάρτηση μεταφοράς, έτσι, θα χρησιμοποιούμε τη σχέση που γράψαμε για το κέρδος, θα χρησιμοποιούμε τη σχέση που γράψαμε για την φάση. Οπότε, εδώ πέρα, το β είναι το F2π RC, το α είναι μονάδα, οπότε εδώ πέρα η συνάρτηση που δίνει τη φάση, δηλαδή στην ουσία περιγράφει
τι καθυστέρηση εισάγει το φίλτρο σε κάθε συχνότητα. Αυτό σημαίνει φάση. Είναι β που είναι το F2 PRC προς α, δηλαδή προς μονάδα. Είχαμε πει όμως ότι το 2PRC είναι το αντίστροφο της συχνότητας αποκοπής, οπότε η φάση συνάρτηση που δίνει τη φάση για αυτό το φίλτρο είναι αυτή εδώ πέρα. Οπότε πλέον ξέρουμε εμείς, έχοντας αυτές τις δύο συναρτήσεις, αυτή εδώ πέρα, και ξέροντας βέβαια ποια είναι η συχνότητα αποκοπής του φίλτρου, είμαστε πλέον σε θέση να περιγράψουμε πώς επιδρά το φίλτρο σε οποιοδήποτε σήμα, ανάλογα με τη συχνότητα που έχει το σήμα. Πρώτα απ' όλα, πάμε να δούμε λιγάκι κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά στο κέρδος. Αν η συχνότητα του σήματος είναι πολύ μικρότερη από τη συχνότητα αποκοπής, όταν λέμε πολύ μικρότερη, μιλάμε στην πράξη ότι να είναι 10 φορές περισσότερο πιο μικρή η συχνότητα του σήματος. Οπότε, αν η συχνότητα που έχει ένα σήμα είναι το 1 δέκατο ή μικρότερο από τη συχνότητα, το 1 δέκατο της συχνότητας αποκοπής, τότε τι ισχύει? Ότι, να πάμε σε αυτή εδώ πέρα την έκφραση, έτσι, ή μάλλον να το πάμε, ότι το F προς FC, τότε σε αυτή την περίπτωση, αυτός ο λόγος θα είναι πάρα πολύ μικρός. Αφού το F είναι πολύ μικρότερο από το FC, τότε και ο λόγος του θα είναι πολύ μικρότερος μονάδας. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι σε αυτή την περίπτωση, ότι το κέρδος θα είναι περίπου ίσο με μονάδα. Να πάμε εδώ πέρα πίσω, βλέπουμε ότι αν το F προς FC είναι πολύ μικρότερο της μονάδας, οπότε στην ουσία αυτό εδώ, και μάλιστα είναι και στο τετράγωνο, έτσι, οπότε είναι ακόμα πιο μικρό. Και αν έχουμε κάτι που είναι πιο μικρό της μονάδας και το υψώσουμε στο τετράγωνο, όπως ξέρουμε γίνεται ακόμα πιο μικρό από τη μονάδα, οπότε αυτό εδώ πέρα γίνεται πολύ μικρότερο της μονάδας, οπότε μπορεί να αγνοηθεί, οπότε ο παρονομαστής γίνεται μονάδα, οπότε 1 προς 1, οπότε σε αυτή την περίπτωση το κέρδος θα είναι περίπου μονάδα. Οπότε τι θέλω να πω, ότι αν ξέρουμε τη συχνότητα αποκοπής, για παράδειγμα, ότι είναι 1 kHz και μας πει κάποιος πόσο είναι το κέρδος στα 10 Hz, επειδή αυτό είναι πολύ μικρότερο από τη συχνότητα αποκοπής, δεν χρειάζεται να πάμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον τύπο. Με πολύ καλή προσέγγιση μπορούμε να πούμε το κέρδος θα είναι περίπου τι, 1. Γιατί είμαστε πολύ μακριά από τη συχνότητα αποκοπής, οπότε το κέρδος εκεί είναι πολύ κοντά στην μονάδα. Θα πω για να δούμε πολύ γρήγορα, έτσι, να κάνουμε πολύ γρήγορα τους υπολογισμούς, χωρίς σημαντικό λάθος ή με ανεκτό λάθος. Είπαμε ότι όταν το F γίνει ίσο με τη συχνότητα αποκοπής, δηλαδή 1 προς 2 π RC, σε αυτή την περίπτωση το κέρδος θα είναι 0,707 ή μείον 3 dB. Σε παρένθεση εδώ είναι 0 dB. Πάμε να δούμε τι γίνεται τελευταία περίπτωση όταν το F να είναι πολύ μεγαλύτερο από τη συχνότητα αποκοπής. Πολύ μεγαλύτερο σημαίνει να είναι 10 φορές περισσότερο. Δηλαδή όταν το F είναι τουλάχιστον 10 φορές συχνότητα αποκοπής, τότε τι συμβαίνει? Σημαίνει ότι ο λόγος F προς FC θα είναι πολύ μεγαλύτερος της μονάδας, αφού το F είναι πολύ μεγαλύτερο από το FC, ο λόγος θα είναι πολύ μεγαλύτερος της μονάδας. Οπότε, και όταν το υψώσω στο τετράγωνο, όπως γίνεται εδώ πέρα, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο της μονάδας. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το F προς FC θα είναι πολύ μεγαλύτερο της μονάδας, οπότε μπορώ να πετάξω τη μονάδα και εύκολα βλέπω τη μονάδα από τον παρονομαστή εννοώ, και εύκολα βλέπω ότι το κέρδος στην ουσία θα γίνει 1 προς F προς FC, έτσι το τετράγωνο που έχουμε εδώ πέρα με τη τετραγωνική ρίζα, αφού έχουν πετάξει τη μονάδα αλληλοαναιρούνται, δηλαδή σημαίνει ότι είναι
το κέρδος κατά προσέγγιση. Αυτό. Δηλαδή το κέρδος σε αυτή την περίπτωση είναι τα βάλει τα αντιστρόφω ανάλογα με τη συχνότητα. Οπότε τι θέλω να πω, ότι άμα κάποιο μα πει ότι έχουμε συχνότητα αποκοπή 1 kHz, πες μου πόσο είναι το κέρδο στα 30 kHz, δηλαδή σε μια συχνότητα η οποία είναι 30 φορέ μεγαλύτερη από τη συχνότητα αποκοπή, δεν χρειάζεται να πάμε να κάνουμε αυτό εδώ πέρα, να εφαρμόσουμε ακριβώ αυτό εδώ πέρα τον τύπο. Μπορούμε πολύ καλά να εφαρμόσουμε αυτόν τον προσεγγιστικό τύπο και θα πούμε ότι είναι 10 kHz προ 30 kHz. Συνομένα 1 kHz προς 30 kHz, οπότε το κέρδος είναι τι, 1 προς 30, πολύ γρήγορα. Οπότε αυτές είναι κάποιες προσεγγίσεις που μπορούμε να κάνουμε, όπως είπαμε, για να έτσι πολύ γρήγορα να καταλάβουμε πόσο είναι το κέρδος σε κάποιες συχνότητες. Βέβαια, αν δεν ισχύουν αυτά εδώ πέρα, δηλαδή αν η συχνότητα F δεν είναι πολύ μικρότερη από την FC, ή η συχνότητα F δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από την FC, δεν μπορούμε να πάμε προσεγγιστικά, θα πρέπει να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτήν εδώ τη σχέση. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια απλοποίηση, γιατί το F προς FC ο λόγος θα είναι συγκρίσιμος με τη μονάδα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι πετάω το ένα, δηλαδή είτε πετάω τη μονάδα, όπως κάναμε στην μια περίπτωση, πετάμε το F προς FC που κάναμε στην άλλη περίπτωση, οπότε εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, αν μας πει κάποιος ότι έχουμε συχνότητα αποκοπής 1 kHz και να μας ζητήσει το κέρδος στα 500 Hz, στη μισή δηλαδή συχνότητα, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι περίπου 1, γιατί δεν ισχύει αυτή η προσέγγιση, οπότε θα πρέπει να πάμε να εφαρμόσουμε πιστά τον τύπο. Απλώς, εδώ πέρα, σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση, όταν η συχνότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη συχνότητα αποκοπής, οπότε ισχύει αυτό εδώ πέρα, μπορούμε να παρατηρήσουμε έτσι κανένα δύο πραγματάκια ακόμα, μάλλον ένα πραγματάκι, το οποίο τι σημαίνει, τι μπορούμε να παρατηρήσουμε, παρατηρούμε ότι αν η συχνότητα δεκαπλασιαστεί, δηλαδή είμαστε σε μια τέτοια περίπτωση και η συχνότητα γίνει 10 φορές μεγαλύτερη, βλέπουμε το κέρδος θα γίνει 10 φορές μικρότερο, αφού είναι αντιστρόφως ανάλογο. Δηλαδή, τι εννοώ. Δηλαδή, πες ότι έχουμε δύο συχνότητες, F1 και F2, που και οι δύο είναι πολύ μεγαλύτερες από τη συχνότητα αποκοπής. Είναι τουλάχιστον 10 φορές και πιο πάνω. Και έστω ότι η F2 είναι 10 φορές η F1, δηλαδή είναι και οι δύο πολύ μεγαλύτερες από τη συχνότητα αποκοπής και η μία είναι δεκαπλάσια από την άλλη. Τότε το κέρδος στην F2 θα είναι το 1 δέκατο το κέρδος περίπου που έχω στην F1. Αυτό σας το λέω γιατί στην ουσία αυτό καθορίζει το ρυθμό με το οποίο πέφτει το φίλτρο. Και αυτό το 1 δέκατο, έτσι αν το πάμε σε decibel, αυτό σημαίνει ότι πέφτουμε με μείον 20 decibel. Δηλαδή το κέρδος που έχω στην F2 είναι 20 δεσιμπέλ μικρότερο από το κέρδος που έχω στην F1. Οπότε βέβαια όταν η F2 είναι 10 φορές η F1. Οπότε λέμε στα φίλτρα ότι γενικά ότι έχουμε ένα αριθμό πτώσης του κέρδους ο οποίος λέμε ότι είναι μείον 20 δεσιμπέλ ανά δεκάδα. Το δεκάδα τι σημαίνει, έχει να κάνει τι, με τη συχνότητα. Δηλαδή, αν πάμε σε δεκαπλάσια συχνότητα, το κέρδος έχει πέσει κατά 20 δεσιμπέλ. Δηλαδή, αν στη συχνότητα F1 το κέρδος ήταν 8 δεσιμπέλ, μείον 8 δεσιμπέλ, στη συχνότητα F2 που θα είναι δεκαπλάσια, το κέρδος θα είναι περίπου μείον 28 δεσιμπέλ. Οπότε αυτή εδώ πέρα η έκφραση είναι μια στάνταρ έκφραση για τα φίλτρα και μας λέει πόσο γρήγορα πέφτει. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, το πτωτικό, στην ουσία τι κλίση έχει με άλλα λόγια. Και εδώ πέρα μας λέει ότι κάθε φορά που δεκαπλασιάζει τη συχνότητα, το κέρδος θα πέφτει 20 δεσιμπέλ. Λοιπόν,
Να δούμε λιγάκι και έτσι πιο απτά να κάνουμε και ένα παράδειγμα. Αυτό έχει να κάνει λιγάκι με την τάξη του φίλτρου. Αυτό ισχύει για φίλτρα πρώτης τάξης, όπως είπαμε. Συγγνώμη. Να πάμε σε φίλτρα μεγαλύτερης τάξης. Στην ουσία, ο ρυθμός πτώσης είναι 20 επί την τάξη του φίλτρου. Δηλαδή, αν είχα ένα φίλτρο τέταρτης τάξης, ο ρυθμός πτώσης θα ήταν τι, μείον 80, δηλαδή είναι 4 επί 20 δεσιμπέλ ανά δεκάδα. Αν είχαμε ένα φίλτρο τρίτης τάξης, ο ρυθμός πτώσης θα ήταν μείον 60 δεσιμπέλ ανά δεκάδα. Οπότε στην ουσία η τάξη του φίλτρου, με άλλα λόγια, προσδιορίζει έμεσα με το πόσο απότομο είναι το φίλτρο. Εμείς θεωρητικά, έτσι το καταλαβαίνουμε, εμείς θέλουμε τι, ιδανικά θα θέλαμε ένα τέτοιο φίλτρο. Το οποίο τι σημαίνει, στη ζώνη διέλευσης να έχει κέρδος 1, στη ζώνη αποκοπής να έχει κέρδος 0. Εδώ είναι η ζώνη διέλευσης, ας πούμε το πράσινο, που το κέρδος πρέπει να είναι 1, και από εκεί και πέρα στη ζώνη αποκοπής, το κόκκινο, το κέρδος πρέπει να είναι 0. Έτσι, αυτό θα ήταν το ιδανικό φίλτρο. Γιατί μας ενδιαφέρουν μέχρι και εδώ πέρα, βέβαια είναι η συχνότητα ή ευσύ. Εδώ. Οπότε μέχρι την ευσύ εμείς θα θέλαμε ιδανικά να έχουμε ένα σταθερό κέρδος το οποίο να ήταν μονάδα, και μετά την ευσύ θέλαμε το κέρδος να μηδενίζεται απότομα σε ένα ιδανικό, έτσι, βαθυπερατό φίλτρο, το, που λέμε το ideal low pass, ιδανικό ή ιδεατό. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο φίλτρο στην πράξη, αλλά καταλαβαίνετε ότι εμείς στην πράξη δεν μπορούμε να έχουμε κάτι τέτοιο, οπότε στην πράξη εμείς έχουμε τέτοιες συμπεριφορές, δηλαδή τα φίλτρα που φτιάχνουμε είναι κάπως έτσι, απλώς. Όσο ανεβαίνει η τάξη του φίλτρου, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στην ιδανική συμπεριφορά. Οπότε καταλαβαίνω ότι για να φτάσουμε στην ιδανική συμπεριφορά θα χρειαστούμε ένα φίλτρο πολύ μεγάλης τάξης. Ξέρω και εγώ, έκτης τάξης και παραπάνω. Θα δούμε σε επόμενο μάθημα συγκρίσεις των φίλτρων όσον αφορούν στο ρυθμό πτώσης. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε λιγάκι εδώ και λίγο πρακτικά. Αυτό δηλαδή στο τι είναι, να φτιάξουμε ένα κυκλωματάκι. Οπότε παίρνουμε μια αντίσταση, έστω ότι η αντίσταση είναι 10 κιλών. Παίρνουμε και ένα πυκνωτή, ας το βάλουμε το πυκνωτή 10 νανοφαράτ. Να ξέρετε γενικά ότι στα φίλτρα που χρησιμοποιούμε στις συσκευές, στις ιατρικές, καρδιογράφο, μυογράφο, οι πυκνωτές είναι μεταξύ 10 νανοφαράντ και 10 μικροφαράντ, πάνω κάτω, έτσι, το εύρος τιμού. Δηλαδή δεν θα δούμε πυκνωτές πάρα πολύ μικρούς πικοφαράντ ή πάρα πολύ μεγάλους, ξέρω και εγώ, 200 μικροφαράντ. Χοντρικά είναι μεταξύ 10 νάνο και 10 μικρο. Και οι αντιστάσεις αντίστοιχα είναι μεταξύ 1 κιλό και 100 κιλό γενικά παίζουν στα φίλτρα που χρησιμοποιούμε εμείς για την συλλογή βιωσιμάτων. Λοιπόν, πάμε να δούμε να κάνουμε την ανάλυση. Πρώτα απ' όλα εδώ πέρα στη γεννήτρια πάμε και αλλάζουμε και βάζουμε απλώς να είναι ημιτονοειδής. Να κάνουμε την AC ανάλυση, την ανάλυση συχνότητας. Δεν μας ενδιαφέρει το πλάτος και τη συχνότητα γιατί πλέον δεν τα χρησιμοποιούμε, δηλαδή στο τίνα. Οπότε εμείς θέλουμε να δούμε τι, την καμπύλη του κέρδους. Οπότε πάμε στερα ανάλυση, εδώ AC ανάλυση, AC transfer characteristic, να βάλουμε και που είναι η έξοδος, okay. Εδώ είναι η έξοδος. Λοιπόν, εδώ πέρα λέμε ποιες συχνότητες μας ενδιαφέρει, ας πούμε ότι είναι από 1 Hz μέχρι 1 MHz, ας δούμε μόνο το πλάτος προς το παρόν, το κέρδος δηλαδή, τη συνάρτηση του κέρδους γραφικά. Οπότε θα ζωγραφίσει μεταξύ 1 και 1 MHz, μπορώ να σου το πούμε, δεν πειράζει, το κάνουμε 10 MHz εδώ πέρα. Μπορώ να βάλω και περισσότερα σημεία εδώ, 1000, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε, είναι η
κλασική μορφή ενός αθυπερατού φίλτρου. Είπαμε, οριζόντιος άξονα σε συχνότητα και είναι σε λογαριθμική κλίμακα. Βλέπετε εδώ πάει 1, 10, 10, 100, 100, 1000, το οποίο τι σημαίνει λογαριθμική κλίμακα, ότι στο διάγραμμα το διάστημα από 1 Hz μέχρι 10 Hz είναι το ίδιο σε μήκος, όσο είναι το 10 με 100, το 100 με το 1000, το 1000 με τα 10.000 και ούτω καθεξής, βλέπετε, γι' αυτό σημαίνει λογαριθμική. Ο κατακόρυφος άξονας είναι σε decibel. Πρώτα απ' όλα πάμε να δούμε ποια είναι η συχνότητα αποκοπής αυτού του φίλτρου και να δούμε αν επιβεβαιώνεται εδώ πέρα. Εμείς η συχνότητα αποκοπής την περιμένουμε να είναι κάπου εδώ, ας πούμε. Θα το δούμε με ακρίβεια ποια είναι η συχνότητα αποκοπής. Λοιπόν, είπαμε ότι η αντίσταση είναι 10 kΩ, πυκνωτής είναι 10 nanofarad, οπότε η συχνότητα αποκοπής είδαμε προηγουμένως ότι δίνεται από αυτόν εδώ πέρα τον τύπο τον οποίο το χρησιμοποιούμε απευθείας, 1 προς 2 π προς R. Το 1 προς 2 π κάνει 0,159, οπότε αυτό μπορώ να το γράψω και έτσι. Οπότε πάμε και αντικαθιστούμε 0,159, η αντίσταση είναι 10 κιλο, δηλαδή σημαίνει 10 στην τετάρτη, ο πυκνωτής είναι 10 νάνο, σημαίνει 10 στη μείον 8, 10 επί 10 στην τρίτη που είναι το κιλο, 10 στην τετάρτη, 10 επί 10 στη μείον 9 που είναι το νάνο, 10 στη μείον 8. Οπότε είναι 0,159 προς 10 στη μείον 4, οπότε είναι 0,159 επί 10 στην τετάρτη, το οποίο αυτό είναι 1,59 κιλο χέρτς. Οπότε η συχνότητα αποκοπής είναι περίπου 1,6 κιλο χέρτς στο συγκεκριμένο κύκλο. Πάμε να δούμε εδώ πέρα πειραματικά στο τι είναι, αν πράγματι επαληθεύεται αυτό, προφανώς θα επαληθεύεται. Λοιπόν, για να το δούμε τι κάνουμε. Είπαμε, η συχνότητα αποκοπής είναι εκεί που το κέρδος γίνεται μείον 3 dB. Οπότε πάμε, βάζουμε εδώ εμείς μια γραμμή μέτρησης και γράφουμε εδώ πέρα στη θέση του ψ, ποιο κέρδος ψάχνω. Ψάχνω το μείον 3. Οπότε βάζω μείον 3 και πατάω Enter. Και βλέπετε, έτσι, ακριβώς 1,59 kHz, όσο το υπολογίσαμε θεωρητικά. Οπότε εδώ πέρα που είναι ο κέρσορας, η γραμμή μέτρησης, είναι το όριο της ζώνης διέλευσης. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα 0 Hz, θεωρούμε ότι η ζώνη διέλευσης εκτείνεται μέχρι εδώ. Και πάμε να δούμε τώρα αυτό που σας έλεγα με το δεκαπλασιασμό της συχνότητας. Ας πάμε σε μια συχνότητα η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από την FC. Πολύ μεγαλύτερη σημαίνει 10 φορές τουλάχιστον μεγαλύτερη, δηλαδή είναι πάνω από 16 kHz. Οπότε ας πάμε περίπου εδώ πέρα που είμαστε στα 30 kHz. Λοιπόν, εδώ, 30 kHz. Βλέπουμε το κέρδος στα 30 kHz είναι μείον 25 dB. Αν πάω στη δεκαπλάσια συχνότητα, δηλαδή στα 300 kHz, το κέρδος θα έχει πέσει άλλα 20 dB, δηλαδή θα έχει γίνει μείον 45 περίπου. Οπότε αν βάλω εδώ, να πάω εδώ περίπου στα μείον 300, έτσι, το βλέπετε, μεταβολή είναι 20 dB. Από μείον 25 πάμε στα μείον 45. Οπότε δεκαπλασιασμός της συχνότητας στη ζώνη φραγής, ζώνη φραγής σημαίνει για συχνότητες μεγαλύτερες από την FC, σημαίνει υποδεκαπλασιασμός του κέρδους σε καθαρό αριθμό ή πτώση κατά 20 dB. Αν πάω για παράδειγμα εδώ στα 100 kHz, όπου έχουμε ένα κέρδος μείον 36 και πάω στο 1 MHz, το κέρδος περιμένω να γίνει μείον 56, 20 φορές μικρότερο. Να πάω εδώ στο... Το βλέπετε έτσι, μείον 36, μείον 56. Και εδώ καθέξω. Πάω εδώ πέρα στα 200 kHz, οπότε το κέρδος είναι μείον 42. Αν πάω στα 2 MHz, στη δεκαπλάσια συχνότητα, το κέρδος περιμένω να γίνει μείον 62. Το βλέπετε. Και εδώ καθεξής. Οπότε για συχνότητες οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από τη συχνότητα αποκοπής, είπαμε συχνότητα αποκοπής, είναι εδώ. Οπότε για συχνότητες οι οποίες είναι τουλάχιστον 10 φορές η συχνότητα αποκοπής, δηλαδή σημαίνει
Εδώ είναι έτσι, από εδώ και πέρα, δηλαδή δεξιά της μπλε γραμμής, για όλες τις κοινότητες πλέον που είναι δεξιά της μπλε γραμμής, η μπλε γραμμή είναι 10 φορές τη κοινότητα αποκοπής. Βλέπεις τη κοινότητα αποκοπής 1,59. Εδώ πέρα είναι έτσι, 16 κιλοχέρτς. Οπότε είμαστε για όλες τις κοινότητες που είναι πλέον μετά τη κοινότητα με αυτή εδώ πέρα, την μπλε, ισχύει αυτό που είπαμε. Δηλαδή, κάθε φορά που θα δεκαπλασιάζει τη συχνότητα, το κέρδος θα πέφτει κατά 20 δεσιμπέλ. Εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το εύρος, έτσι δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί δεν είμαστε πλέον 10 φορές τη συχνότητα αποκοπής, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Για να δούμε και κάτι άλλο, ένα τελευταίο σε αυτό. Ας πάμε εδώ στα 100 kHz. Αν θέλουμε να πάμε ακριβώς σε μια συχνότητα, γράφουμε εδώ πέρα ακριβώς την τιμή που θέλουμε. Γράφουμε 100 K, οπότε μας πάει αυτή τη συχνότητα. Και ας πάω στη διπλάσια συχνότητα, 200 K. Παρατηρώ ότι το κέρδος από 36 έγινε πόσο, 42, δηλαδή έχει πέσει πόσο, 6 δεσιμπέλ. Για να δω, αν πάω εδώ πέρα στα 400 K και στα 200 K. Δηλαδή, τώρα τι κάνω, διπλασιάζω συχνότητα. Βλέπουμε από μείον 42 πήγε στα μείον 48. Αν πάω στα 500 K εδώ. Εδώ πάω στα 1000 K. Βλέπουμε από μείον 50 πήγε μείον 56. Το οποίο τι σημαίνει, ότι σε αυτό το φίλτρο λέμε ότι έχουμε μια πτώση τάση η οποία είναι μείον 20 δεσιμπέλ κάθε φορά που δεκαπλασιάζεται η συχνότητα, ή λέμε ότι είναι μείον 6 δεσιμπέλ κάθε φορά που διπλασιάζεται η συχνότητα, αλλά το διπλασιασμό το λέμε με τον όρο οκτάβα. Αυτές είναι κλασικοί όροι που χρησιμοποιούνται στα φίλτρα. Οπότε λέμε ότι ο ρυθμός πτώσης ενός φίλτρου είναι 20 δεσιμπέλ, πέφτει κάθε φορά 20 δεσιμπέλ όταν η συχνότητα γίνεται 10 φορές μεγαλύτερη, ή πέφτει 6 δεσιμπέλ όταν η συχνότητα γίνεται 2 φορές μεγαλύτερη. Οπότε τι θέλω να σας πω, ας σας πω σε ένα διαγώνισμα στην εξέταση θεωρίας, ότι έχω ένα βαθυπερατό φίλτρο πρώτης τάξης. Έτσι, θα σας πω ότι θα έχουμε ένα φίλτρο πρώτης τάξης low pass. Ότι η συχνότητα αποκοπής του φίλτρου είναι 1 kHz. Και σας πω ότι το κέρδος του φίλτρου σε μια συχνότητα F1, η οποία είναι 20 kHz, δηλαδή στα 20 kHz, ότι το κέρδος είναι, ξέρω και εγώ, βάζω στην τύχη έτσι νούμερα, μείον 35 δεσιμπέλ, και σας πω πόσο είναι το κέρδος στα 40 kHz. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τον τύπο για να τον εφαρμόσετε. Όλα αυτά τα δεδομένα αρκούν. Αρκεί να θυμόμαστε, αφού από τη στιγμή που η συχνότητα έχει διπλασιαστεί, το κέρδος θα έχει πέσει 6 δεσιμπέλ. Δηλαδή θα έχει γίνει πόσο, μείον 41 δεσιμπέλ. Αφού από τα 20 kHz πήγαμε στα 40 kHz και οι δύο συχνότητες είναι δεκαπλάσιες, είναι τουλάχιστον 10 φορές από τη συχνότητα αποκοπής. Για να σας πω ύστερα, πόσο θα είναι το κέρδος στις συχνότητες 40 kHz και 80 kHz. Δηλαδή, αν σας πω ότι αυτό εδώ, και πει κάποιος, μα δεν μας έχει πει κάτι για το τετραπλάσιο, θα βρούμε πρώτα στο διπλάσιο, δηλαδή στα 40, ότι έχει πέσει 6 δεσιμπέλ, και επειδή το 80 είναι το διπλάσιο, το 40 έχει πέσει και άλλα 6 δεσιμπέλ, δηλαδή συνολικά έχει πέσει 12 δεσιμπέλ. Οπότε θα είναι μείον 47 δεσιμπέλ εδώ το κέρδος. Γιατί λέμε, τι ξέρουμε, ότι κάθε φορά που διπλασιάζεται πέφτει 6 δεσιμπέλ. Οπότε από τα 20 στα 40 πέφτει 6, από τα 40 στα 80 δεύτερος διπλασιασμός πέφτει άλλα 6. Οπότε συνολικά 6 και 6, 12, οπότε μείον 47 δεσιμπέλ.
Για να το κλείσουμε λιγάκι σήμερα το μάθημα, να δούμε λιγάκι για τη φάση τι ισχύει. Είπαμε εδώ πέρα ότι για τη φάση, στο συγκεκριμένο κύκλωμα, η συνάρτηση που δίνει τη φάση με βάση τη συχνότητα είναι αυτή εδώ πέρα, μείον αντίστροφη εφαπτωμένη F προς FC. Οπότε, πάμε. Τι συμβαίνει όταν η συχνότητα είναι πολύ μικρότερη από τη συχνότητα αποκοπής, 10 φορές περισσότερο. Οπότε ο λόγος F προς FC είναι πολύ μικρός της μονάδας, δηλαδή αυτό τίνει στο 0, το οποίο σημαίνει ότι η φάση σε αυτή την περίπτωση θα τίνει και αυτή στις 0 μοίρες. Αντίστροφη εφαπτωμένη του μηδενός, έτσι, δίνει 0 μοίρες. Οπότε, όταν είμαστε πολύ κοντά, μάλλον πολύ μακριά από τη συχνότητα αποκοπής, αλλά εντός της ζώνης διέλευσης, δηλαδή η συχνότητα λειτουργίας είναι πολύ μικρότερη από τη συχνότητα αποκοπής, η φάση μπορούμε να πούμε χοντρικά ότι είναι 0 μοίρες. Παιδιά, με συγχωρείτε, μισό λεπτάκι. Οπότε για να συνεχίσουμε, μ' ακούτε φαντάζομαι έτσι κανονικά, ε. Ναι. Ωραία, οπότε είπαμε, σε μια άσκηση, τι θέλω να σας πω. Σας πω ότι έχω ένα φίλτρο, βαθυπερατό πρώτης τάξης και συχνότητα αποκοπής. Είναι 1 kHz. Και σας πω, στα 10 Hz, πόσο είναι η φάση. Δεν χρειάζεται να κάνετε ακριβώς εδώ πέρα τον υπολογισμό, θα πείτε περίπου 0 μοίρες, έτσι, θα είναι πολύ κοντά στις 0 μοίρες. Όταν πάμε στη συχνότητα αποκοπής, οπότε ο λόγος αυτός είναι τι, μονάδα. Οπότε εμείς θέλουμε να υπολογίσουμε αυτό εδώ πέρα, αυτό δεν είναι κλασικό. Ποια γωνία δίνει εφαπτωμένη 1, αυτό σημαίνει αντίστροφη εφαπτωμένη. Πρέπει πάω να βρω τη γωνία που δίνει εφαπτωμένη 1. Αυτό είναι 45 μοίρες. Είναι εύκολη η γωνία. Και αν πάμε εδώ, δηλαδή η συχνότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη συχνότητα αποκοπής, σημαίνει ότι αυτός εδώ ο λόγος είναι πάρα πολύ μικρός, το F προς FC, έτσι, δηλαδή τίνει, συγγνώμη, είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή τι σημαίνει τίνει στο άπειρο, οπότε σημαίνει εμείς ότι εδώ πέρα έχουμε στην ουσία μείον αντίστροφη εφαπτωμένη του άπειρου. Αυτό ορίζεται, είναι οι 90 μοίρες. Έτσι. Όταν έχω 90 μοίρες, εφαπτωμένη είναι άπειρο. Οπότε αντίστροφη εφαπτωμένη του άπειρου σημαίνει ότι είναι 90, δηλαδή για την ακρίβεια είναι μείον 90 μοίρες. Οπότε, ας το παραπάνω παράδειγμα σας πω στη συχνότητα 100 kHz. Αν η συχνότητα αποκοπής είναι 1 kHz, πόσο περίπου είναι η φάση, θα μου πείτε ότι είναι μείον 90 μοίρες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε τους υπολογισμούς με ακρίβεια. Ενώ με χρήση του τύπου, θα πω η ακρίβεια είναι ανεκτή. Για να το δούμε εδώ πέρα και να το κλείσουμε, αυτό το παραδειγματάκι στο Τίνα. Πάμε εδώ. Ανάλυσης. AC Transfer Characteristic. Εδώ πέρα βάζουμε το phase. Βέβαια αυτό που θα κάνουμε εμείς θα είναι amplitude και phase, γιατί θέλουμε και τα δύο, θέλουμε και το κέρδος. Εδώ πέρα που λέει amplitude εννοεί το κέρδος. Και phase τη φάση. Οπότε βλέπετε εδώ σε μια καρτέλα βγάζει το κέρδος και σε μια άλλη καρτέλα εδώ πέρα δίπλα βγάζει τη φάση. Οπότε πάμε να δούμε αυτά που λέγαμε εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα πάμε να δούμε στη συχνότητα αποκοπής. Στη συχνότητα αποκοπής είπαμε ότι είναι 1,59 κιλοχέρτζ. Οπότε βλέπετε είναι το μείον 45 μοίρες που λέγαμε. Βλέπετε σε πολύ μικρές συχνότητες. Πολύ μικρότερες από τη συχνότητα αποκοπής η φάση είναι πρακτικά 0. Το βλέπετε δηλαδή μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις συχνότητες. Η φάση είναι πρακτικά 0. Σε πολύ μεγάλες συχνότητες, για παράδειγμα, εδώ πέρα η φάση βλέπετε γίνεται μείον 90 μοίρες. Οπότε μπορούμε εμείς γρήγορα, έτσι, να έχουμε μια ένδειξη περίπου το πώς μεταβάλλεται η φάση. Τώρα, σε διάμεσες συχνότητες, όταν λέω διάμεσες συχνότητες, είτε συχνότητες
τέλος πάντων, οι οποίες είναι λίγο μικρότερες από τις κοινότητες αποκοπής, είτε λίγο μεγαλύτερες από τις κοινότητες αποκοπής, δεν μπορούμε να πάμε κάτι, γιατί, να πούμε κάτι, γιατί είμαστε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο με την αντίστροφη εφαπτωμένη. Δηλαδή να έχουμε ένα κομπιουτέρα και να βάλουμε αντίστροφη εφαπτωμένη F δια FC, όσο είναι το F, και να δούμε τι βγάζει ακριβώς. Γιατί βλέπετε δεν είναι και γραμμικό, είναι καμπυλωτό εδώ πέρα γενικότερα, οπότε δεν είναι εύκολο να πούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ πέρα για τη μεταβολή δεν μπορούμε να πούμε κάτι, όπως λέγαμε πριν, ότι ξέρω, το κέρδος πέφτει κατά 20 δεσιμπέλ κάθε φορά που δεκαπλασιάζεται η συχνότητα. Εδώ πέρα για τη φάση δεν μπορούμε να πούμε κάτι, ότι ξέρεις ότι αν δεκαπλασιαστεί η συχνότητα, ότι η φάση, ξέρω και εγώ, πέφτει 30 μοίρες για παράδειγμα, κάτι στάνταρ. Αυτό, έτσι, αυτά τα στάνταρ που είπαμε προηγουμένως για τον δεκαπλασιασμό ή τον διπλασιασμό της συχνότητας, οπότε έχουμε μείον 20 δεσιμπέλ ή μείον 6 δεσιμπέλ αντίστοιχα πτώση του κέρδους, δεν ισχύει για την φάση.